Δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουμε για κοινή, για να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόσωπο που θα μπει στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, όσα φιασιδώματα και αν επιχειρήσει η καταραίουσα κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει μία πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα των εκλογών, όσο και αν προσπαθεί με αλχημίες να ερμηνεύσει, να παρερμηνεύσει, να πει ότι ήμασταν οι δύο, δεν ήμασταν ο ένας. Οι δύο μαζί στις τελευταίες εθνικές εκλογές πήρανε 42 και πλέον τις 100. Και τώρα έχουν 30. 34 έχουν. Δεν έχουν 34. Πώς. Δηλαδή έχετε 26, 22. Σοφία. 26 και 8, 34. 26 και 8 κάνουν 20. 34. Πώς έχετε 34. 22 και 8. 22 και 8 κάνουν 30. Ναι, για ποιους δεν θέλουν εκλογές όμως. Εντάξει. Στάσου τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν. Όχι 34, 40 είναι αυτή που δεν θέλουν εκλογές. Πώς θα θες να έχετε τώρα. Εντάξει. Εγώ λέω ότι 30%. Όπως και να έχει κύριε Κουρουμπλή, και εσείς θα πρέπει να δείτε και να αναζητήσετε. Να σας θέσω και εγώ το ερώτημα. Και εσείς θα πρέπει να δείτε πώς θα κινηθείτε. Γιατί αυτό το οποίο λένε αρκετοί συνάδελφοί σας είναι ότι ναι μεν ο κόσμος δεν αντέχει την παρούσα πολιτική κυβερνητική πολιτική, από την άλλη δεν θέλει και αστάθεια, δεν θέλει δηλαδή εκλογές. Ακούστε να σας πω κάτι. Οι εκλογές πάντοτε στη δημοκρατία δίνουν λύσεις. Δεν έπαθε τίποτα ποτέ η δημοκρατία από τις εκλογές. Αυτά είναι μπαμπούλες που το σύστημα κάθε φορά επιχειρεί να πει. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς ότι απαντώντας, αν θέλετε, στο δίλημα που έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ για δημοψηφισματικές εκλογές, απάντησε η κυβέρνηση. Είπε ότι το δίλημα είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών. Τι λύση έδωσαν οι εκλογές του 9, Παναγιώτη? Ως εκ τούτου. Οι εκλογές του 9 τι λύση έδωσαν? Περίμενε. Το 9 μα πάμε στο 9. Το δούνε το έφεραν. Άμα πούμε τώρα. Εντάξει. Τι λύση ήταν αυτή δηλαδή? Δεν νομίζω ότι φταίνει η εκλογή. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Λέτε το ίδιο που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι πολιτικές που ακολουθούν. Αφού δεν υπήρχαν λεφτά. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ λέω ότι και τότε, όπως ξέρεις πολύ καλά, και είμαστε σε μια επιτροπή, τέλος πάντων, που είχαμε μια συνεννόηση, ξέρεις πολύ καλά ότι υπήρχαν δυνατότητες κάποια πράγματα να τα αποφύγουν. Δεν αποφύγουν. Έγιναν όμως, γιατί όλο εδώ 44. Ελάτε κύριε Κουρουμπλή, ολοκληρώστε να δώσω το λόγο και λοιπόν στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Υπάρχει σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι πρώτο κόμμα. Αυτό δεν μπορεί ναι, να το αλλά όχι με τα ποσοστά τα οποία δεν μπορεί αναμένατε, αυτό κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε, δεν μπορεί κανείς αυτό να το αντιπαρέρχεται. Ναι, αλλά με ψηφοφόρους λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ, όχι από την αριστερά. Δεν πρέπει να μιλήσω. Ναι. Προσπαθεί λοιπόν η κυβέρνηση, από ό,τι περιραίει στην πολιτική αγορά, να διεμβολήσει διάφορους χώρους, να εκμαυλήσει συνειδήσεις. Αυτά ουσιαστικά δείχνουν μια παρακμιακή πολιτική κατάσταση η οποία έχει στο επίκεντρο της λογικής της να κρατηθούμε όσο μπορούμε στην εξουσία. Μάλιστα. Όταν από την άλλη μεριά μας λένε εδώ για success story και έρχεται ο κύριος Σόιμπλερ και τους διαψεύδει. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας διαψεύδει. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία δεν δίνει διέξοδο. Και η χώρα αυτή τη στιγμή που έχει μια κυβέρνηση. Και επειδή σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχω βαθύτατο σεβασμό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, η οποία όμως έχει δυστυχώς καλώς ή κακώς 30%. Και αυτή η κυβέρνηση ούτε έχει καμιά διάθεση να συζητήσει. Ναι, κύριε Κουρουμπλή, σας ακούω. Ουδέποτε μέχρι ώρα, σήμερα, κυρία. Είναι δυνατόν. Ακούστε, είναι δυνατόν. Έχετε ακούσει εσείς μέχρι σήμερα να πηγαίνει σε εκλογές ή καθημερινά να συζητάει για εκλογές? Έχετε δει εσείς μέχρι σήμερα τον πρωθυπουργό της χώρας να καλέσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συζήτηση? Έχετε δει τον πρωθυπουργό της χώρας, είστε πολίτης. Είμαστε πολίτες. Αφήστε τι είμαστε βουλευτές. Πολίτες. Ήρθε στη Βουλή ο πρωθυπουργός της χώρας να μας ενημερώσει. Εδώ δεν λέει όλη η μέρα με την πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Της Κομισιόν. Και κύριε Κουρουμπλή, θα σας θέσω μία ερώτηση. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Μία συζήτηση. Μία ερώτηση. Ναι. Σας έχει καλέσει να είστε μαζί στην ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης του ΠΑΣΟΚ? Μα δεν σας έχει καλέσει? Όχι, βέβαια. Κάνεσαι ποτέ μέχρι σήμερα τον. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα
Είμαστε σε δημοκρατικό πολίτευμα. Υπάρχουν θεσμοί. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμός. Μάλιστα. Λοιπόν, ο τρίτος θεσμός της χώρας. Πρέπει να περάσουμε και στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Είστε δημοσιογράφος. Δεν γίνονται έτσι οι διαπραγματεύσεις. Συγγνώμη, όχι, γιατί δεν θα το κύριε περάσουμε Κουρουπλή, έτσι. Θα πρέπει να σεβαστούμε και τον άλλο συνομιλητή μας. Έχετε δει εσείς ότι ο πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφού τον βρίζει όλη μέρα, τον λέει μερκελιστή και. Πόσο έχει βρίσει ο Σαμαρά στον Βενιζέλο και ο Βενιζέλο στον Σαμαρά. Κύριε Θεοχαρόπουλο, δεν τον βρίζει όμως την ώρα που μιλάνε. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε,